Αυτόπτης φωτομάρτυρας στην Οδό των Ανήρων. Μια φωτογραφική ιστορία που αρχίζει το 60 μέχρι το 75 για τους μεγάλους ποιητές, συνθέτες, ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού και των θεαμάτων μιας ελληνικής εποχής. Ο Πανανίδης τους ήξερε πάρα πολύ καλά. Σχεδιασμός, επιλογή εικόνων και κείμενα του Άρη Μαραγκόπουλου. Λοιπόν, οι φωτογραφίες του Τάκη Πανανίδη καλύπτουν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της νεοελληνικής μουσικής. Αυτόπτης φωτομάρτυρας, όπως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του, αποτύπωσε στο φιλμ τους σημαντικούς πρωταγωνιστές της αλλαγής που συνέβη στο λαϊκό τραγούδι στη δεκαετία του 60 κυρίως, δηλαδή Θεοδωράκης, Ζαμπέλα, Χατζηδάκης βεβαίως, ο οποίος ήταν και δύσκολος, αλλά στον Πανανίδη πόζαρε εδώ που τα λέμε, ο Σταύρος του Ξαρχάκος, Μοσχολιού και δεν συμμαζεύεται, βεβαίως Καζαντζίδης και Μαρινέλα, Μπιθικότσης. Λοιπόν, ο Πανανίδης ήταν πραγματικά σκιά τους, παρακολουθούσε πρόβες, ηχογραφήσεις, συναυλίες, μπουάτ, λαϊκά κέντρα, αλλά και σε σπίτια τους. Και βεβαίως μέσα στους πρωταγωνιστές του βιβλίου ο Σταύρος Ξαρχάκος. Νεαρότατος τότε ο Σταύρος Ξαρχάκος, την εποχή που έκανε το ένα μεσημέρι, είναι όλα μέσα. Φωτογραφικά ντοκουμέντα, ακούμε εμείς τα μάτια βουρκωμένα, το οποίο πρωτακούστηκε στην ταινία του Σκαλενάκη Διπλοπενιές. Με Παπαμιχαήλ Αλίχη Βουγιουκλάκη.